Η επόμενη ομάδα είναι αυτή των Βορείων Προαστίων, όπως λέμε, που τα τελευταία 12 χρόνια είναι σταθερά στην έκτη θέση και πάνω. Από το 2006 ανελιπώς στην Α1. Μια προσωπική έτσι άποψη ότι είναι και από τα πλέον συνεργάσιμα γραφεία τύπου που μπορούμε να έχουμε για να κάνουμε καλύτερα και εμείς τη δουλειά μας. Δεν ξέρω αν είναι ο Κώστας Χριστοφιδέλης και ο Κώστας Τιβαχτής εδώ. Καλησπέρα, καλώς ορίσατε. Είναι αλήθεια, σε έναν διαφορετικό ρόλο. Σε έχουμε συνηθίσει με τα ερυθρόλευκα, σε έχουμε συνηθίσει ως παίχτη, βέβαια, τα τελευταία χρόνια από την Κύπρο, τελευταία με την εθνική ομάδα. Γαλανόλευκα. Γαλανόλευκα, βεβαίως. Πρώτες σου εντυπώσεις ως προπονητή στη Volley League. Καλησπέρα, καταρχήν. Εξαιρετικές. Δεν σας κρύβω ότι μου έχει λείψει. Η απουσία μου τα τελευταία 3 χρόνια από την πατρίδα μου ήταν επικοδομητική αφενός. Αφετέρου μου λείψε αρκετά, γι' αυτό και πήρα την απόφαση να γυρίσω. Χαίρομαι πάρα πολύ που συνέβη αυτό. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι σε ένα σωματείο όπως η Κηφισιά, ένα ιστορικό σωματείο, το οποίο τα τελευταία χρόνια πρωταγωνιστεί στο άθλημα μας. Φαντάζομαι το γνωρίζετε, κύριε Υπουργέ. Έτσι θέλουμε να γίνει και φέτος, να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε μια ανταγωνιστική ομάδα. Δεν σας κρύβω ότι παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε τήρουμε έντονα αλλαγιών, έχουμε φτιάξει μια άκρως ανταγωνιστική ομάδα. Είμαστε αισιόδοξοι, θέλω να είμαστε υγιείς, να ευχηθώ καλή αγωνιστική σεζόν στους αθλητές, στους προπονητές, στους παράγοντες. Να είμαστε αισιόδοξοι, να είμαστε θετικοί όσον αφορά στη διάθεσή μας, το διευκρινίζω, και αρνητική όσον αφορά στον κορονοϊό. Εύχομαι να μας αφήσει κάποια στιγμή. Αυτά. Καλή αγωνιστική σεζόν σε όλους. Διαφορές εντοπίζεις ως πρώην παίχτης και νυν προπονητής σε αυτές τις πρώτες εβδομάδες όσον αφορά το ελληνικό βόλεϊ? Αυτό που άφησες ως παίχτης και αυτό που βρίσκεις ως προπονητής, έστω και ακόμα αν δεν έχουμε ένα δείγμα του πρωταθλήματος. Καταρχήν, δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια που έχω σταματήσει την καριέρα μου ως αθλητής. Είναι η 4η χρονιά. Παρακολούθησα πάρα πολύ έντονα το ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν υπάρχουν πολλές διαφορές. Αυτό που με ενθαρρύνει, αυτό που με ενθουσιάζει και αυτό που με χαροποιεί ιδιαίτερα είναι ότι το πρωτάθλημα, παρόλο που οι συνθήκες δεν το ευνοούν, ανεβαίνει επίπεδο. Οι προσπάθειες που γίνονται είναι τεράστιες, τόσο από τους παράγοντες όσο και από τους ανθρώπους οι οποίοι είναι στο αγωνιστικό τμήμα. Αναφέρομαι στους προπονητές και τους παίχτες και όχι μόνο. Οπότε μόνο αισιόδοξοι μπορούμε να είμαστε και το βόλεϊ θεωρώ ότι μόνο προς τα πάνω μπορεί να πάει. Κώστα, είσαι από τους αθλητές που είσαι αρκετά σεμνός τόσα χρόνια και είναι η αλήθεια ότι δεν ενοχλείς όταν λέμε ο 40χρονος, 41χρονος, 42χρονος Πασαδόρος συνεχίζεις εκεί για ακόμα μια χρονιά χωρίς πολλά λόγια, με τίτλους είδαμε στον Ολυμπιακό πλέον, με μια άλλη ομάδα. Ποια είναι η φιλοδοξία σου, τι θέλεις, τι προσδοκάς, όχι μόνο ατομικά αλλά και ομαδικά? Καλησπέρα και από μένα. Εντάξει, δεν με ενοχλεί, γιατί αυτή είναι η ηλικία μου. Η ηλικία δεν αλλάζει. Το πότε γεννήθηκες, απλά όμως πρέπει να το δεις σαν έναν αριθμό και το αν αντέχεις να παίξεις. Για μένα πιστεύω ότι αντέχω και γι' αυτό είπα ότι θα συνεχίσω να παίζω. Και η φιλοδοξία μου πάντα είναι το καλύτερο δυνατό και το να δώσω το 100% να πετύχει η ομάδα και εγώ μαζί με την ομάδα το καλύτερο που μπορεί, όποιο και αν είναι αυτό. Κώστα, έχεις παίξει σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο και παίζεις. Θέλω να μου πεις αν βλέπεις διάδοχη κατάσταση σε μια θέση στην οποία είναι η αλήθεια ότι πονάει το ελληνικό βόλεϊ. Ναι, νομίζω ότι σίγουρα υπάρχουν πολλά παιδιά που μπορούν να παίξουν πολύ καλά και είναι πολύ καλοί οι πασαδόροι. Δεν χρειάζεται να πούμε ονόματα, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά και με πολλή δουλειά μπορούν να καταφέρουν να παίξουν πολύ καλύτερα και από εμάς. Και να κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε έτσι τη μήνυ συνέντευξη, για πόσα χρόνια ακόμα θα σε βλέπουμε στα Άραφλεξ? Κάθε χρονιά λέω, αυτή η χρονιά μπορεί να είναι και η τελευταία, αλλά στο τέλος βλέπω ότι ίσως ότι μπορώ ακόμα τα πόδια μου. Προσφορά και ζήτηση. Προσφορά και ζήτηση. Και εγώ υποθέτω ότι επειδή έχεις έναν άνθρωπο δίπλα μύθο του ελληνικού βόλεϊ, ίσως αρχίζει και εσύ σιγά σιγά και μπεις στα δικά του χνάρια, στα δικά του πατήματα. Θα το δούμε αυτό. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πολύ.